Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή εβδομάδα. Είναι το δελτίο της τοπικής αυτοδιοίκησης από το Attica TV. Πριν από περίπου ένα τέταρτο ξεκίνησε την ομιλία του ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Στόχος είναι ανασυγκρότηση τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της κυβέρνησης. Να συνδεθούμε με τη δημόσια τηλεόραση, να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα στην ομιλία του. Για να μην ξεκινά η σχολική χρονιά με χιλιάδες κενά, το νόμο για την αύξηση της χρηματοδότησης για την έρευνα, για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την καταπολέμηση της αδίλωτης εργασίας, για την κατάργηση του αυτοφόρου για τις μικρές οφειλές στο δημόσιο, για τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις, για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών, το νόμο για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, αυτών για να αποκτήσει η χώρα δασικούς χάρτες μετά από 50 χρόνια, αυτόν που αφορά την κατεδάφιση των αυθαιρέτων, το νόμο ίσως για το μεταφορικό ισοδύναμο στα νησιά μας, για την κατοχύρωση της ταυτότητας φύλου, για την απόδοση ηθαγένειας σε όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εδώ, για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ποιον από όλους αυτούς τους νόμους άραγε θα πρωτοξυλώσει ο κύριος Μητσοτάκης? Παρακολουθούμε όμως εδώ και δύο χρόνια το παραλήρημα μιας ακροδεξιάς κοινικής και μιας, θα έλεγα, αδίστακτης αξιωματικής αντιπολίτευσης που με μοναδικό όπλο το μηχανισμό του ψέματος, της προπαγάνδας προσπαθεί με κάθε τρόπο να επανέλθει στην εξουσία για να ξυλώσει τελικά κάθε προοπτική αυτής της χώρας να ορθοποδήσει, για να συνεχίσει αυτή την νεοφιλελεύθερη καταιγίδα που σταμάτησε το 2015. Και μπροστά στον μεγάλο αυτό πόθο της επιστροφής δεν δίστασαν το καλοκαίρι που μας πέρασε ακόμα και να αποπειραθούν να εκμεταλλευτούν μια μεγάλη εθνική τραγωδία. Σε αγαστή συνεργασία με φιλικά μέσα ενημέρωσης επιχείρησαν να βγάλουν πολιτικά ωφέλη πάνω στον ανθρώπινο πόνο και την καταστροφή. Και έτσι βρεθήκαμε στο εξής οξύμορο: το κόμμα των αυθαιρέτων, των μπαζωμένων ρεμάτων, των κομματαρχών που μετέτρεψαν περιοχές της Αττικής σε μνημεία άναρχης δόμησης με διαρκή κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών, να εμφανίζεται, να κουνάει το δάχτυλο και να επιζητά διακαώς πολιτικά ωφέλη από μια τραγωδία για την οποία όχι μόνο αναλάβαμε όπως οφείλαμε την πολιτική ευθύνη, αλλά σπεύσαμε άμεσα να ανακοινώσουμε μια ευρεία δέσμη μέτρων για τους πληγέντες, αλλά και για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης δόμησης, όσο και για την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας, διότι αυτό σημαίνει έμπραχτη ανάληψη ευθύνης. Να κάνουμε δηλαδή ό,τι χρειαστεί, να συγκρουστούμε με όποιον χρειαστεί, ώστε να μην ξαναζήσουμε μια τέτοια τραγωδία. Αλλά τελικά αυτό είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Το μόνο που τους οδηγεί είναι η βουλιμία τους για την εξουσία, η προσπάθεια για την παλινόρθωσή τους, ακόμα και αν χρειαστεί να σπέρνουν μίσος, διχασμό και φόβο. Αυτά λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την Κεντρική Επιτροπή. Ουσιαστικά δηλαδή είναι μια Κεντρική Επιτροπή για την μεταμνημονιακή εποχή του κόμματος και της κυβέρνησης. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι τα επόμενα 24 ώρα, πιθανότατα την Τετάρτη, αναμένεται να γίνει και ο ανασχηματισμός. Τώρα, στην Κεντρική Επιτροπή, η είδηση που αναμένεται να βγει είναι ποιος θα είναι ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος. Το όνομα που παίζει πιο δυνατά, να το πούμε έτσι απλά, είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Πάνος Κουρλέτης. Φαίνεται να εισηγούνται αρκετά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος,
τον κύριο Σκουρλέτη. Όμως, από εκεί πέρα θα γίνει ο ανασχηματισμός. Μετά τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επίσης, στις 10 Σεπτέμβρη, μην ξεχνάμε, θα το πούμε για άλλη μία φορά, ότι έρχεται η Τρόικα στην χώρα μας και βέβαια η κατάθεση του προϋπολογισμού στο Ευρωκοινοβούλιο. Όλα αυτά μαζί αναλυτικά θα τα δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Με φόντο τον ανασχηματισμό, ο οποίος θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων 24 ώρων, πιθανότατα την Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει στη διάρκεια της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το όνομα του νέου γραμματέα του κόμματος. Το όνομα του νυν Υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη συνεχίζει να ακούγεται δυνατά και φέρεται να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Αν επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη επιλογή και δεν υπάρξει έκπληξη της τελευταίας στιγμής, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για μια σειρά αλλαγών σε Υπουργεία Αιχμής. Ο Αλέξης Τσίπρας, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο να έχει στο κόμμα και στο Υπουργείο Εσωτερικών δύο δυνατά χαρτιά, τα οποία θα παίξουν κομβικό ρόλο ενώπιον των εκλογικών αναμετρήσεων που έρχονται, φαίνεται πως προορίζει και για τις δύο αυτές θέσεις άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης του, τα οποία έχουν ερίσματα στη βάση του κόμματος αλλά και διαθέτουν οργανωτικές ικανότητες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνει να βρεθεί στην καρέκλα του Υπουργείου Εσωτερικών ο Νίκος Παπάς. Ενώ φαίνεται πως θέση στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο θα βρει και ο νυν γραμματέας του κόμματος Παναγιώτης Δρίγας. Δεν αποκλείεται μάλιστα να βρεθεί στο πλευρό του Νίκου Παπά και ο νυν αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Με τους υπουργούς που δεν αλλάζουν πόσο, δεν υπάρχουν δραματικές αλλαγές. Ευκλήθης Τσακαλώτος, Γιάννης Δραγασάκης και Έφη Αξιόγλου θα συνεχίσουν από τα υπουργεία τους. Ενώ στη θέση του λόγω των επικείμενων εξελίξεων με το Μακεδονικό θα παραμείνει και ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χοτζιάς. Στη θέση του θα παραμείνει μέχρι να ρίξει την κυβέρνηση όπως ο ίδιος έχει πει και ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αναμένεται να υπάρξει επάνωδος στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον Νίκο Φίλη και τον Νίκο Ξηδάκη. Θα υπάρχουν στελέχη της νέας γενιάς όπως ο Νίκος Ζαχαριάδης και πιθανότατα της Ράνιας Βίγκου, ενώ θα αναβαθμιστούν πρόσωπα όπως ο Αλέξης Χαρίτσης, καθώς συζητείται να υπάρξει αυτόνομο Υπουργείο Επενδύσεων και να το αναλάβει. Έντονο είναι το παρασκήνιο σχετικά με το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ σε άλλους πολιτικούς χώρους, καθώς και οι αντιδράσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό του κόμματος με την ενδεχόμενη είσοδο προσώπων από το παλαιό Πασόκ ή ακόμη και από την κεντροδεξιά. Τα ονόματα της Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου και της Λούκας Κατσέλη δεν έχουν φύγει από το τραπέζι, ενώ εσχάτως ακούστηκε πως εξετάζεται το ενδεχόμενο να αξιοποιηθούν από την κεντροδεξιά πρόσωπα όπως ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Κώστας Μίχαλος. Το δεδομένο είναι ότι οι ζυμώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν συνεχείς και τα μέλη της πλειοψηφίας συνεδρίαζαν από τις 7 το βράδυ για περισσότερες από 5 ώρες, ενώ οι 53 είχαν δώσει το ραντεβού τους για τις 5 το απόγευμα. Σχέδιο οι περικοπές των συντάξεων να γίνουν σε δόσεις και σε βάθος διετίας επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Το σχέδιο προβλέπει ναι μεν την εφαρμογή της ψηφισμένης περικοπής κατά 18%, όχι όμως αμέσως, αλλά σε βάθος 2 ετών και σε ισόποσες δόσεις που θα είναι κατά προτίμηση εξαμηνίες. Με τη φόρμουλα των εξαμηνίων δόσεων, οι περικοπές δεν θα εμφανιστούν μόνο μια στις συντάξεις του Ιανουαρίου του 2019, που θα καταβληθούν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Αν περάσει το σχέδιο από τους θεσμούς και το Eurogroup, στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι θα αποτραπεί το σοκ για τους συνταξιούχους, καθώς όταν σπεύσουν το Δεκέμβριο στα ATM, αντί για περικοπές, θα δουν αυξήσεις, έστω και για ένα μήνα. Αυτό θα συμβεί με την καταβολή ενός εφάπαξ ποσού ως κοινωνικό μέρισμα μαζί με τις συντάξεις, τη λεγόμενη 13η σύνταξη. Αμέσως μετά την παρουσία του κ. Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΦ, Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου αναμένονται στην Αθήνα οι γνωστοί μας Ντέκλαν Κοστέλο, Φραντζέσκο Ντρούτι και Νικόλα Τζιαμαρόλι. Άγνωστο παραμένει αν σε αυτή τη φάση θα συμμετέχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μετά το γύρο των συζητήσεων στην Αθήνα, η κυβέρνηση θα καταθέσει την 1η Οκτωβρίου στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2019, συμπεριλαμβάνοντας κανονικά σε πρώτη φάση την εξοικονόμηση από τις περικοπές και αναμένοντας τα έσοδα του δεκαμήνου και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Ενδιαμέσως, στις 16 Οκτωβρίου θα κατατεθεί στην Κομισιόν το προσχέδιο του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Κυρίες και κύριοι, να πάμε και πάλι στον Αλέξη Τσίπρα, καθώς πριν από λίγα δευτερόλεπτα είπε ότι το κόμμα πρέπει να βρίσκεται σε διάταξη αγώνα, προεκλογική περίοδος δηλαδή. Νίκης απέναντι στις δυνάμεις του παλιού καθεστώτος, απέναντι σε αυτές τις δυνάμεις, δεν επιτρέπεται να δηλιάσουμε, να απογοητευτούμε, να διστάσουμε. Και σε αυτή τη μάχη δεν χωρούν ούτε δεύτερες σκέψεις, ούτε στρατηγικές διαχείρισης, ούτε ητοπάθεια. Γιατί απέναντι στον πολιτικό και κοινωνικό αντίπαλο
Έχουμε τις ιδέες αλλά και τις πράξεις της αριστεράς. Έχουμε το παρελθόν μας αλλά και το σχέδιο για το μέλλον. Την Ελλάδα της ισότητας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και με αυτές τις ιδέες και με αυτές τις πράξεις θα ενισχύσουμε την πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία με ανοιχτό ορίζοντα και με τη συσπήρωση όλων εκείνων που δεν αποδέχονται την επιστροφή του παλιού καθεστώτος στην εξουσία. Και επιτρέψτε μου εδώ μια παρατήρηση. Από τα μνημόνια αυτοί οι οποίοι υπέστησαν μεγάλη ζημιά, αυτοί οι οποίοι είδαν τα εισοδήματά τους να μειώνονται. Λοιπόν, ακούσαμε άλλο ένα απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό στην Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχει μια προεκλογική οσμή που αναδύεται από τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού. Βέβαια, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι μίλησε καθαρά για τις 26 Μαΐου, δηλαδή της τοπικής αυτοδιοίκησης, τις εκλογές και τις ευρωεκλογές. Δεν έχει κάνει καμία νήξη για καμία άλλη κάλπη. Αυτό να το διευκρινίσουμε. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Καθώς δεν έχει τέλος ο κατάλογος των θυμάτων από τη φωτιά στο Μάτι. Από με ανακοίνωση η πυροσβεστική είπε ότι άλλος ένας εγκαυματίας δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Σήμερα φτάσαμε στους νεκρούς τους 97, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι συνολικά 14 έχουν καταλήξει στα νοσοκομεία. Πέντε εβδομάδες μετά τον όλεθρο που σκέπασε το Μάτι Αττικής, ο κατάλογος των θυμάτων συνεχίζει να μεγαλώνει. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της πυροσβεστικής, ο αριθμός των νεκρών ανέβηκε στους 97, καθώς τα ξημερώματα υπέκυψε στα τραύματά του ένας εγκαυματίας. Πρόκειται για έναν άνδρα 76 ετών, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Λάτσιου Κέντρου Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου. Είναι ο 14ος που κατέληξε μέσα σε νοσοκομείο. 25 ακόμη εγκαυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Αττικής, εκ των οποίων οι 4 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ταυτοποίησε και τις 2 μέχρι πρώτη νοσα ταυτοποίητες σωρούς. Σύμφωνα με τα όσα προέκυψαν, πρόκειται για 2 άνδρες, εκ των οποίων η μία σωρός αναγνωρίστηκε από συγγενικό πρόσωπο του θανόντα, ενώ η άλλη ταυτοποιήθηκε μέσω ειδικών τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς δεν είχε αναζητηθεί από κάποιο οικείο πρόσωπο. Το ημερολόγιο της τραγωδίας έρχεται στο φως λίγες ημέρες αφού συμπληρώθηκε ένας μήνας από τη φωνική φωτιά στο Μάτι. Το χειρόγραφο δελτίο συμβάντων του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας δημοσιεύει η καθημερινή της Κυριακής και σύμφωνα με αυτό, οι αρχές γνώριζαν ήδη λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ της 23ης Ιουλίου πως από τη φωτιά που ξεκίνησε από τον Ταού Πεντέλης, έκαψε το Νέο Βουτζά και κατέληξε στο Μάτι, υπήρχε ήδη ένας νεκρός. 2 ώρες δηλαδή πριν ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επισκεφτεί το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής για να ενημερωθεί από τους υπουργούς και τον πρώην αρχηγό της Πυροσβεστικής, Σωτήρη Τερζούδη. Η ύπαρξη εγκαυματιών ήταν ήδη γνωστή από νωρίς το απόγευμα, ενώ στις 8 παρατέταρτο ο τέος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης τηλεφωνεί στο διοικητή του ΕΚΕΠΗ Νίκο Παπαευσταθίου και του ζητεί να στείλει 6 ως 7 ασθενοφόρα στην περιοχή του Νέου Βουτζά για να παραλάβουν τραυματίες. Μια μισή ώρα αργότερα το ΕΚΕΠΗ ειδοποιείται από το ΕΚΑΒ για την ύπαρξη νεκρού στο Νέο Βουτζά και 45 λεπτά αργότερα για δεύτερο νεκρό στην ίδια περιοχή. Στις 11 και 4 το βράδυ το ΕΚΑΒ ενημερώνει ότι 2 ακόμη νεκροί, πιθανότατα αλλοδαποί υπήκοοι, μεταφέρονται από τη Ραφίνα στον Ευαγγελισμό. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Καθημερινής, όσα εκτελήχθηκαν μέσα στα νοσοκομεία της Αττικής το βράδυ της φωνικής πυρκαγιάς σε Ραφίνα και Μάτι, βρίσκονται αποτυπωμένα με ακρίβεια στο δελτίο συμβάντων του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, διαλύοντας όποιες αμφιβολίες παρέμεναν σχετικά με το αν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τα κυβερνητικά στελέχη γνώριζαν ή όχι για την ύπαρξη νεκρών την ώρα της νέας σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής. Τα ντοκουμέντα που παραθέτει η εφημερίδα δείχνουν ότι 11 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η σύσκεψη, στην οποία ουδε μία δημόσια αναφορά έγινε σε νεκρούς, το ΕΚΕΠΗ ειδοποιεί τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να παραλάβει από το κελπνό σάκους για την περισυλλογή των νεκρών.
Το φρικιαστικό χρονικό συνεχίζεται όταν στις 1.30 τα ξημερώματα της Τρίτης η Διευθύντρια του Σισμανόγλου επικοινωνεί με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, ζητώντας οδηγίες για το πώς θα χειρίζεται τους συγγενείς που πηγαίνουν για ταυτοποίηση των νεκρών συγγενών τους και μερικά λεπτά αργότερα και πάντως πριν από την πρώτη επίσημη ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Δημήτρη Τζανακόπουλου για ύπαρξη νεκρών. Ο διοικητής του ΕΚΕΠΗ προχωρά σε ενεργοποίηση του σχεδίου μαζικής απώλειας υγείας, ενώ επικοινωνεί με τους διοικητές των νοσοκομείων Δαφνή και Δρομοκαΐτιο, προκειμένου να θέσουν σε ετοιμότητα ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης των πληγέντων. Το χρονολόγιο της φρίκης ολοκληρώνεται στις 8 παρα 25 το πρωί της 24ης Ιουλίου. Η υποδιευθύντρια του ΚΑΤ ενημερώνει το ΕΚΕΠΗ ότι η μητέρα ψάχνει τα δύο ανήλικα παιδιά της, Εβίτα και Ανδρέα Φίτρου. Μερικές ώρες αργότερα, ο 11χρονος Ανδρέας βρέθηκε νεκρός στην αγκαλιά του πατέρα του, ενώ η 13χρονη Εβίτα έπεσε από βράχο στο κενό, προσπαθώντας να γλιτώσει από τις φλόγες. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλησπέρισω τον κύριο Δημήτρη Κιούση, Δήμαρχο Κροπίας. Κύριε Κιούση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας σε εσάς και τους τηλεθεατές και ευχαριστώ για τη φιλοξενία από αυτό το αυτοδιοικητικό κανάλι, το οποίο πάντα δίνει βήμα στους αιρετούς της αυτοδιοίκησης να προβάλλουν τα προβλήματα αλλά και τα επιτεύγματα της αυτοδιοίκησης. Η τιμή είναι δική μας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το μάτι. Άλλος ένας νεκρός, 97. Δυστυχώς, τελειωμό δεν έχει λίστα. Δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών αυξάνει συνεχώς και από την ημέρα αυτή, όταν άκουσα τον Δήμαρχο της Δραφίνας να λέει ότι θα ξεπεράσουν τους 100 οι νεκροί, είχα δύο μέρες πρόβλημα. Δύο μέρες αισθανόμουν ότι δεν με χώραγε ο τόπος. Ότι έπρεπε να φύγω, δεν ξέρω. Ένιωθα ένα πράγμα που με πλάκωνε. Δεν μπορεί να χάνονται 97 μέχρι σήμερα, όπως ακούω, συνάνθρωποι μας, από ένα γεγονός το οποίο δεν χειριστήκαμε καλά. Και λέω δεν χειριστήκαμε καλά, πιθανά, να ξεκινήσω από την κεντρική διοίκηση, από την πολιτική ηγεσία, τις υπηρεσίες που υπάρχουν προς τα κάτω, πυροσβεστική, αστυνομία, την αυτοδιοίκηση του δεύτερου βαθμού και του πρώτου βαθμού. Θα ήθελα καταρχήν να θυμίσω και στους τηλεθεατές μας ότι ο κ. Μπουρνούς δέχθηκε αρκετό πόλεμο. Βέβαια. Ώρες μετά, γιατί ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που ανέβαζε τον αριθμό των νεκρών όταν όλοι λέγανε 2-3, πήγαινε 20, 30, 50, θα ξεπεράσουμε τους 100. Και τελικά τα βλέπουμε. Έτσι τι ακριβώς, έγιναν. Έτσι ακριβώς. Από εκεί και πέρα, μιας και πιάσατε την κεντρική διοίκηση, θέλω να μου πείτε γενικότερα όλα τα επίπεδα που είπατε. Καταρχήν, αλλάξαμε μυαλά. Δεν ξέρω αν η πολιτική βούληση του Πρωθυπουργού είναι να φτιάξει ένα ενιαίο συντονιστικό όργανο το οποίο θα επιλαμβάνεται, αλλά όσο πολυπρόσωπο αν είναι αυτό, είτε συμβουλευτικό είτε αποφασιστικό το όργανο, όσο πολυπρόσωπο αν είναι, θα έχει δυσκολία στη λήψη απόφασης. Αυτή την ημέρα συγκεκριμένα συνέβη το εξής περιστατικό. Το μεσημέρι έπιασε η φωτιά στην Κινέτα. Όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και από την περιοχή μας μεταφέρθηκαν στην Κινέτα. Αυτό το πράγμα δημιούργησε τεράστιο κενό πίσω στις υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γιατί έστειλαν τα περισσότερα οχήματα. Φανταστείτε ότι έφυγαν όλα τα οχήματα από το Κοροπή και στην ουσία μας είπαν, παίρνοντας τηλέφωνο στην πολιτική προστασία, ότι αφήνουμε στα χέρια σας τη φύλαξη του Δήμου Κροπίας. Ευτυχώς εμείς έχουμε οργανωμένη πολιτική προστασία με πυροσβεστικά οχήματα και την οργανώσαμε, όπως θα σας εξηγήσω μετά, για να έχουμε άμεση επέμβαση και βρίσκεται πάντα κεντροβαρικά στο Δήμο. Θεωρούμε ότι πέρα από την πρόληψη που είναι το πρώτιστο, είναι η δυνατότητα να επέμβουμε γρήγορα, άμεσα, στο πρώτο τρίλεπτο. Και αυτό μας έχει κάνει να έχουμε τις λιγότερες φωτιές, αλλά και σε αυτές που έχουμε τις φωτιές να είναι μικρή η ζημιά. Αυτό το κέριο διάστημα το οποίο χρειάζεται να χτυπήσεις. Είναι ένα να χτυπήσεις. Ναι. Και υπάρχει μία ομάδα αυτοκινήτων, είναι τα μικρά οχήματα, οι ντακώτες. Μία-δύο ντακώτες φεύγουν μπροστά και αμέσως ταυτόχρονα ξεκινάει το δεκάτονο, το οποίο είναι πιο αργό. Φανταστείτε τώρα
Τα οχήματα της πυροσβεστικής, που είναι μεγάλα σε μέγεθος, δεν μπορούν να κάνουν τους γρήγορους ελιγμούς, φτάνουν μετά από 20 λεπτά, μισή ώρα στο συμβάν. Κάτι τέτοιο αντίστοιχα έγινε και εδώ. Αυτά τα λίγα οχήματα τα οποία είχαν παραμείνει στην Ανατολική Αττική πήγαν εκεί μετά από κάποια ώρα. Πρώτα θα πήγαν κάποια πυροσβεστικά των Δήμων. Δεν ξέρω όμως αν φύγανε, αυτά... Το έχουμε πει και από, και από τούτο εδώ το βήμα, το έχουμε πει ότι φύγανε από τον Ταού. Έτσι. Γνωρίζετε. Έφυγαν από τον Άγιο Ανδρέα. Έφυγαν γενικότερα από αυτή την περιοχή και πήγαν αλλά τα σκήνατα. Αλλά οι συνθήκες αυτές που επικρατούσαν τη συγκεκριμένη ημέρα, ο τόσο δυνατός δυτικός άνεμος, θεωρούσα ότι ήταν θέμα ώρων να σβήσει η φωτιά αυτή στη θάλασσα. Και έπρεπε από τη στιγμή που έφυγε από τα όρια ενός Δήμου και πέρασε σε άλλους Δήμους να είχαν ληφθεί άλλα μέτρα. Όπως. Θεωρώ ότι η πολιτική προστασία είχε την πληροφόρηση μέσω της πυροσβεστικής. Εκεί υπάρχουν εντεταλμένοι άνθρωποι υπεύθυνοι στην περιφέρεια οι οποίοι διαχειρίζονται τα συγκεκριμένα γεγονότα. Έπρεπε να είχαν επικοινωνήσει άμεσα με τους αρμόδιους αυτοδιοικητικούς να εκενωθεί η περιοχή. Με αυτές τις συνθήκες που επικρατούσαν ήταν αδύνατον να σβηστεί η φωτιά από επίγεια και εναέρια μέσα. Βλέπαμε τον καπνό από συγγνώμη, το αλλά επειδή μας... επειδή μιλήσατε για τις δακότες, για το δεκάτονο, για όλα αυτά που θέλουν περίπου μισή ώρα να φτάσουν στον τόπο της πυρκαγιάς, θα πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι ακόμα και το εναέριο μέσο ακριβώς θέλει 27 λεπτά για να απογειωθεί, να πάρει νερό να και να πω, φτάσει πάνω. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί εμένα μου έχει τύχει πέρσι μία φωτιά η οποία μας έκαψε 30 στρέμματα και ανέβηκε ένα απότομο κόψιμο του ημιτού. Πριν μία ώρα είχα ειδοποιήσει την πολιτική προστασία να είναι έτοιμα τα εναέρια μέσα και η πολιτική προστασία μου είπε πρέπει να έρθει εκεί επί τόπου ο διοικητής στο συμβάν να δώσει αυτό την εντολή ότι απαιτούνται εναέρια μέσα για να ξεκινήσουν τα εναέρια μέσα. Όχι, εγώ εννοούσα ότι από τη στιγμή που θα δεχθεί την εντολή, ναι, δηλαδή έχει κάποιο χρόνο. Το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ναι, συγκεκριμένα, ναι, η εντολή θέλει αυτή όμως από έρχεται... την εντολή μέχρι την απογείωση θέλει ακριβώς 27 λεπτά. 27 λεπτά. Και πόσο χρόνο θα χρειαστεί μία ώρα. Ο αρμόδιος της πυροσβεστικής, ναι, να μεταβεί μέχρι... στο περιστατικό, ναι, για να δώσει το OK. Σε αυτό έχετε δίκιο. Απλά για το εναέριο καθαρά. Μεταξύ, επειδή πολλά φαίνονται και για αιώνες, ναι, ότι φταίνε μερικές φορές τα εναέρια ή ότι καθυστέρησαν, ότι έχει να πάει σε άλλη φωτιά, να ξέρει και ο κόσμος τους, ναι, χρόνους. Όλα αυτά πιθανά οι περικοπές των δαπανών. Γιατί πραγματικά βλέπουμε προβλήματα που έχουν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες. Εμείς έχουμε τη διοίκηση της Ανατολικής Αττικής στην περιοχή μας κοντά, στο Μαρκόπουλο. Έχουμε ένα πυροσβεστικό σταθμό στο Κοροπή. Αυτό φτιάχτηκε πριν ακριβώς 30 χρόνια, ίσως και παραπάνω, για να εξυπηρετήσουμε την περιοχή επειδή έχει πολλές βιομηχανίες. Και μάλιστα ήταν μία συνέργεια Δήμου και Ένωσης Βιομηχανιών. Ιδρύθηκε αυτό. Εγώ τότε ήμουν αντιδήμαρχος. Πραγματικά βοηθήσαμε στη λειτουργία αυτής της υπηρεσίας και εθελοντικά όλοι, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια έκτακτα περιστατικά. Επειδή βλέπαμε όμως κάθε χρόνο να συμβαίνουν περιστατικά και ήθελε κάποιον χρόνο για να φτάσει η πυροσβεστική σαν υπηρεσία εκεί, οργανώσαμε από το 2011 την πολιτική προστασία για να έχουμε την δυνατότητα επέμβασης μέσα στο τρίλεπτο πριν η φωτιά ανοίξει σε μέτωπα. Αν, έπαιρνε... Αν εμείς είχαμε, φανταστείτε τώρα, για την περίπτωση του Βουτσά και της, του Ματιού, αν είχαμε μόνο αυτή τη φωτιά, πιστεύω ότι κάτι θα είχε γίνει μέχρι τη Μαραθώνος. Αλλά απουσίαζαν πάρα πολλά μέσα. Υπόθηκε και κάτι άλλο. Ότι στο λιμάνι της Ραφίνας, ενώ είχε κοπεί η κυκλοφορία της Μαραθώνος, αποβίβαζαν τα πλοία κόσμο. Και υπήρχε ένα μποτιλιάρισμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν έχουμε μία ταχύτατα μεταφερόμενη πυρκαγιά, η οποία έτσι όπως έδειχνε θα σβήσει τη θάλασσα, να έχουμε και μποτιλιάρισμα στους δρόμους και να έχουμε αυτά τα δυστυχή περιστατικά που συνέβησαν. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και μόνο η φωτιά. Δηλαδή, αν ισχύει αυτό που λέτε σε σχέση με το λιμάνι και με τα πλοία, υπάρχει και ο καπνός. Δηλαδή, πνίγεται ο κόσμος από τον καπνό. Έτσι. Χρειάζεται να μεταφερθεί σε νοσοκομεία ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή, υπάρχουν προβλήματα.
Εδώ όσοι προνόησαν οι κατασκηνώσεις, παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων και οι άλλες εκεί, από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε το περιστατικό και η καμνή, η πρώτη δουλειά που έκαναν ήταν να εκενώσουν τις κατασκηνώσεις. Αυτό δεν έπρεπε από την πρώτη στιγμή να το πει και η πολιτική προστασία. Κοιτάξτε, μπορώ να πω ότι, και να σας ρωτήσω ευθέως, αν είχατε έναν δημοτικό σύμβουλο ο οποίος έβλεπε τη φωτιά μπροστά του και σας έπαιρνε τηλέφωνο και σας έλεγε «Βλέπω τη φωτιά και προς τα που κατευθύνεται», δεν θα τον εμπιστευόσασταν? Βεβαίως. Σαφέστατα. Βεβαίως. Υπήρχε λοιπόν περιφερειακός σύμβουλος και ο κύριος Πάντζας, στη συνέντευξή του μάλιστα, ο οποίος είπε ότι έπαιρνε τηλέφωνο, δεν έβρισκε κανέναν, ενώ τους έλεγε ποια είναι η κατεύθυνση της φωτιάς. Και προσέξτε, δεν πάει προς Διόνυ και Διόνυσο, θα καούμε ζωντανοί. Και δυστυχώς όλα τα τηλέφωνα τα οποία έπαιρνε, λέει, ήταν κλειστά ή δεν έβρισκε κάποιον υπεύθυνο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα, αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Το μεγαλύτερο όλων είναι η πρόληψη. Εμείς λειτουργούμε προληπτικά κάθε αντιπυρική περίοδο. Με το που ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος, επαναλαμβάνουμε με τους λογαριασμούς της σύδρευσης τις οδηγίες προς τους συμπολίτες μας. Δεν κάνουμε δηλαδή, θερμικές... 1η Μαΐου, πείτε μου βήμα-βήμα. Πριν την 1η Μαΐου, τους ειδοποιούμε μέσα από τους λογαριασμούς της σύδρευσης και μέσα μόλις στις αρχές Μαΐου, ανάλογα πότε πάνε οι λογαριασμοί, τους ειδοποιούμε ότι απαγορεύονται οι θερμικές εργασίες έξω στον Ήπεθρο, στην Ήπεθρο. Οξυγονοκόλληση, ηλεκτροσυγκόλληση, τροχή που κόβουν σίδερα, όλα αυτά απαγορεύονται. Ακόμα και τα ανοιχτά μπαρμπικιού. Έτσι ενημερώνεται ο κόσμος, συγγνώμη. Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Απλά θα ήθελα να ξέρω εάν πράγματι ακολουθούν αυτές τις οδηγίες. Καλά, έχει... για καύση κλαδιών, για αυτά που γίνονται εκείνη την εποχή, το ξέρουμε όλοι. Ότι λίγο πολύ αυτό υπάρχουν και μερικοί που... Το έχει συνειδητοποιήσει όσο και να, ναι, όσο και να το έχει συνειδητοποιήσει. Είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτά τα πράγματα. Και αυτό οφείλεται στη διαρκή ενημέρωση. Μετά, εμείς αποψηλώνουμε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και ειδικά τους δρόμους, οι οποίοι βρίσκονται προς το ορεινό συγκρότημα του ημιτού. Είτε με τα χρήματα που μας δίνει η πολιτική προστασία από τη Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας, είτε με χρήματα του Δήμου, είτε με τη συνεργασία του ΣΠΑΗ. Βλέπω όμως η περιφέρεια που μας είχε υποσχεθεί στο στόχο που είχαμε κάνει. Δεν θυμάμαι, ήταν αρχές Ιουνίου, δεν θυμάμαι πότε ήταν, ότι ετοιμάζεται η εργολαβία αυτή για τις αποψηλώσεις και ξεκίνησαν τώρα, την περασμένη εβδομάδα ή Πέμπτη ή Παρασκευή, σε κάποιους επαρχιακούς δρόμους. Στους εθνικούς δρόμους δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχουν αγγίξει κανένα εθνικό δρόμο. Τη Λαυρίου, την παραλιακή λεωφόρο, δεν τα έχει ακουμπήσει η περιφέρεια ακόμα. Δεν ξέρω. Μάλιστα, είχατε αν είναι και μία φωτιά σε την περιοχή... προπερασμένη Κυριακή. Ακριβώς, κοντά στην Αγία Μαρίνα. Στην Αγία Μαρίνα. Για όσους δεν ξέρουν την περιοχή, είναι όπως είναι το μάτι. Δηλαδή, ενώ με θάλασσα, με μαγαζιά, με κόσμο που πηγαίνει από Αθήνα και τα λοιπά. Δηλαδή, έχει πάρα πολύ κόσμο. Όχι τα στενάκια και τα δρομάκια βέβαια, όπως ήταν το μάτι. Απλά θέλω να πω ότι είναι ένα σημείο το οποίο μπορεί ο καθένας να χαρεί τον μπάνιο του. Εμείς στη συγκεκριμένη περιοχή, επειδή έχει ιδιαίτερες δυσκολίες και μονοσήμαντες εισόδους και εξόδους, βρισκόμαστε σε κάθε περιστατικό εκεί και εγώ είμαι πρώτος όταν γυτνιάζει η φλεγόμενη περιοχή με το συγκεκριμένο οικισμό που θα δώσω την εντολή εκένωσης. Γι' αυτό άλλωστε δεν φεύγουμε και για διακοπές μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Εγώ είμαι συνεχώς εδώ. Τη θάλασσα τη βλέπω καθημερινά, αλλά δεν μπαίνω μέσα. Δεν πάω διακοπές για να καλύψω όλη αυτή την περιοχή, η οποία είναι ημιαστική και περιαστικής κατοικίας, θα έλεγα, περιοχή. Την προπερασμένη Κυριακή, όντως, έπιασε μία φωτιά. Φανταστείτε, πήγαν δύο οχήματα, με πολύ δυνατό αέρα, δύο οχήματα του Δήμου, περιόρισαν το μέτωπο, ήρθαν μετά τα πυροσβεστικά, ήρθαν και δύο εναέρια μέσα. Το ένα ελικόπτερο από τα δύο έριξε μία ρήψη, τελείωσε η φωτιά, έσβησε. Αν είχε ανοίξει το μέτωπο αυτό όταν θα ερχόντουσαν τα οχήματα της πυροσβεστικής, αντιλαμβάνεστε ότι η φωτιά θα είχε σβήσει και αυτή στη θάλασσα. Γι' αυτό είμαστε εκεί, για να έχουμε τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης.
Και αν δούμε ότι κινδυνεύουν σπίτια, εκεί είμαι κι εγώ παρόν σε όλες τις φωτιές, όποιες. Δεν μιλάμε για μικροαιστείες που έχω πάντα τον ασύρματο και ενημερώνουμε ότι σβήνουν ή ελέγχονται πλήρως. Αυτές οι οποίες έχουν μέτωπο θα είμαι πάντα εκεί για να δώσω την εντολή εκένωσης. Με οποιουσδήποτε τρόπους, με τα οχήματα του Δήμου, με τα οχήματα της πολιτικής προστασίας, θα είμαι εκεί για αυτό το πράγμα. Έγινε και μία σύσκεψη στο Δημαρχείο όσον αφορά, έκτακτη σύσκεψη στο Δημαρχείο όσον αφορά τα σχέδια εκένωσης, δηλαδή. Ναι. Άλλο ένα, να το πω, διάβασμα. Εμείς κάναμε μία συνάντηση με το ΣΤΟ και μία συνάντηση με τους συλλόγους. Ξεχωριστές συναντήσεις στην πολιτική προστασία. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Γρίβας, κάλεσε όλους τους συλλόγους, εφόσον τους είχαμε ενημερώσει στο ΣΤΟ όσους ήρθαν, τους υπόλοιπους οι οποίοι δεν συμμετείχαν. Και εκεί εντοπίστηκαν σημεία τα οποία πρέπει να έχουν κάποια ιδιαίτερη σήμανση, όχι σήμανση πανικού, σήμανση διεξόδων, δηλαδή προς κεντρικούς δρόμους. Υπάρχει η παραλιακή λεωφόρος και ο οικισμός της Αλθέας, για παράδειγμα, έχει τρεις ανεξάρτητες εισόδους-εξόδους, μονοσήμαντες και οι τρεις. Εκεί ευελπιστούμε τώρα ότι θα ενοποιήσουμε τις δύο περιοχές για να έχουν μία είσοδο, μία έξοδο εναλλακτικά. Στην τρίτη περιοχή η σήμανση θα γίνει προς την παραλιακή λεωφόρο. Έχουμε κάποια προβλήματα φυσικά με το παραλιακό μέτωπο, δηλαδή με τις βίλες που υπάρχουν κάτω από την παραλιακή λεωφόρο, που αναδιαστήματα υπάρχουν κενά για να διαφύγει κάποιος, αλλά αυτές οι βίλες έχουν φτιαχτεί τη δεκαετία 60-70 και αντιλαμβάνεστε δεν υπήρχε κάποιος έλεγχος για τις περιφράξεις και τις περιτυχήσεις. Κάποιοι έχουν αφήσει διόδους στο ενδιάμεσο που οδηγούν, αλλά εκεί είναι και κάποια δύσβατη περιοχή. Και εκεί θα υπάρχει θέμα. Καταλάβατε, θα υπάρχει θέμα. Το και. Αυτό πρέπει να το δει η πολιτεία. Δηλαδή ένα αυτοκίνητο περνάει από αυτό το δρομάκι, από αυτή όχι, τη όχι, δύο, είναι, για πεζούς, είναι για πεζούς. Α, είναι για πεζούς. Είναι για πεζούς. Α, μάλιστα. Δηλαδή δεν πρέπει να απομακρυνθεί. Ναι, είναι σε μήκος 100-120 μέτρων για να φτάσει στην παραλία. Ναι. Αλλά εκεί οι πεζοί περνάνε ελεύθερα, ακόμα και καροτσάκια, γυναίκες με μωρά, παιδιά μπορούν να περάσουν. Ωραία. Αλλά είναι πολύ πυκνά τα σημεία πρόσβασης προς την παραλία. Έτσι, έχουμε πολλά και πυκνά σημεία. Το σημαντικότερο όμως είναι από ποια κατεύθυνση έρχεται ο αέρας και παρασύρει τη φωτιά. Προς τα που πηγαίνει το μέτωπο. Κοιτάξτε να δείτε, Δημαρχέ, τώρα, μιλάμε τώρα για ένα περιστατικό που έγινε, εκδοχές. Που ξέρανε τρεις ημέρες πριν και την κατεύθυνση, ξέρανε και όλα, αλλά είναι σπάνιο το φαινόμενο να έρθει πρώτη φορά από τη θάλασσα. Ενώ έρχεται από το βουνό, δηλαδή όλοι ήξεραν ρηπία η άνεμη 11 και από την προηγούμενη Παρασκευή, Δευτέρα, αυτή ήταν η μαύρη Δευτέρα τότε 23 Ιουλίου, από την Παρασκευή γνώριζαν. Εκεί θέλω όντως, το μηχανισμό, όντως. Την Α και Β και Γ και Δ, ξέρω εγώ, αυτοδιοίκηση, την κεντρική διοίκηση, την κυβέρνηση, εκεί τους θέλω. Αν είναι και ξεκινήσει μια μικρή φωτιά, πάω και εγώ και τη σβήνω. Έτσι είναι. Στις δύσκολες περιπτώσεις, εκεί φαίνεται η αποτελεσματικότητα. Εκεί θέλω συνεννόηση, εκεί δεν θέλω αμέλεια. Εκεί θέλω ένας επικεφαλής ο οποίος να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι, θα κάνει το ότι θέλω εγώ και να φεύγουν οι δυνάμεις, να συντονίζει τους πάντες. Πού ήταν η Γενική Γραμματεία? Δεν ξέρω, η Γενική Γραμματεία είχε απορροφηθεί με τη φωτιά στην Κινέτα, με την πυρκαγιά στην Κινέτα. Και μου κάνει εντύπωση ότι δεν κράτησαν αυτές τις δυνάμεις που έπρεπε να κρατήσουν στη δικιά μας περιοχή. Η φωτιά στην Κινέτα. Είδατε τι γρήγορα έγινε η εκένωση και η διαφυγή. Έτσι. Που ξεκίνησε ουσιαστικά πολύ κοντά στον οικισμό Γαλήνη. Γιατί εκεί έγινε. Όχι ότι. Εννοείται ότι έγινε καταστροφή και εκεί. Περιβαλλοντική καταστροφή. Εννοείται. Αλλά τουλάχιστον ναι, δεν είχαμε, δεν είχαμε θύματα. Ενώ από την άλλη πλευρά. Πλήρης ασυνεννοησία. Δυστυχώς. Δεν ξέρω, βρέθηκαν σε ασυνεννοησία όλες τις υπηρεσίες. Δεν υπήρξε ο συντονισμός, δεν υπήρξαν οι συνέργειες εκείνες που θα απέτρεπαν αυτά τα θλιβερά περιστατικά. Και εννοώ ότι έπρεπε να είχαν εκενωθεί όλες αυτές τις περιοχές με τόσο δυνατό άνεμο. Τα περισσότερα αυτά θα τα δείξουν τα πορίσματα που θα προκύψουν το επόμενο διάστημα. Καλά, σαφέστατα. Δεν είμαστε ούτε δικαιοσύνη, ούτε έχουμε και μαρτυρίες, χαρτιά κάτι στα χέρια, αλλά τα φαινόμενα δείχνουν
περίπου ένας σκεπτόμενος άνθρωπος πώς κινήθηκε η φωτιά και πώς έφτασε εκεί. Και είναι ανεπίτρεπτο να βλέπουμε σε ένα στενάκι 60-70 αυτοκίνητα παρατημένα και όλοι μέσα από έναν μαντρότυχο. Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς. Να σου πω κάτι. Πριν από 20 μέρες είχε κυκλοφορήσει μια κυριακάτικη εφημερίδα η οποία είχε ολοσέλιδο, μπροστινό εξώφυλλο και πίσω εξώφυλλο την Αττική με τις φωτιές της τελευταίας δεκαετίας. Αν δείτε σε αυτό το φύλλο της κυριακάτικης αυτής εφημερίδας, πέρα από τις δύο φωτιές που τις έχει με κόκκινο, τη φωτιά, τη μεγάλη φωτιά στην Κινέτα και τη φωτιά στο Μάτι, είναι γεμάτη με κίτρινα σχεδόν όλη η Αττική. Προσέξτε στο Δήμο το δικός μας. Ο Δήμος ο δικός μας οριοθετείται από την κορυφή του Ημιτού, είναι λίγο έξω από το σχέδιο πόλης της Παιανίας, κατεβαίνει στο αεροδρόμιο, πηγαίνει στο σκοπευτήριο που βρίσκεται προς το Μαρκόπουλο, το Ολυμπιακό σκοπευτήριο, και κατεβαίνει στην παραλία κοντά στον Άγιο Δημήτριο, κοντά στη Γαλάζια Ακτή. Απ' την άλλη πλευρά φτάνει διαμέσου του Ημιτού, της οροσειράς του Ημιτού, μέσα από τη Σχολή Ευελπίδων, κάτω στο παλιό Διερόξ και στο Ρίμπας, εκεί ενδιάμεσα. Σε αυτή την περιοχή έχει τρεις φωτιές, οι δύο στο ίδιο σημείο, η μία εκ των οποίων σας είπα που ζητούσα τα εναέρια μέσα και περίμενα να έρθει ο τότε διοικητής για να δώσει την εντολή να σηκωθούν τα εναέρια μέσα, δηλαδή μετά από μία ώρα και ένα τέταρτο, εκεί φοβόμασταν τον Ημιτό. Εμείς προσπαθούμε να προστατέψουμε με οποιονδήποτε τρόπο τον Ημιτό, γιατί τον θεωρούμε σπίτι μας. Και τις άλλες μικρότερες φωτιές, όπου επενεύει και η πολιτική προστασία του Δήμου και η πυροσβεστική. Είναι οι ελάχιστες επιφάνειες από όλους τους Δήμους. Αν συγκρίνεται αυτό το χάρτη, όπως έτσι ακριβώς απεικονίζεται, αυτήν την τελευταία δεκαετία, θα δείτε ότι ο Δήμος ο δικός μας έχει τις λιγότερες φωτιές. Μάλλον τις ζημιές από φωτιές, τις λιγότερες. Να, όπως παράδειγμα που είπατε και πριν, και δεν θα σας κατηγορήσω, προς Θεού, μακριά από μένα, αλλά η σήμανση που είπατε. Γιατί τώρα? Η σήμανση, ναι, για τους κατοίκους της περιοχής γνωρίζουν. Σκεφτόμαστε όμως και τους επισκέπτες. Όχι, καταλαβαίνετε αυτό που έτσι ξεκινήσαμε κιόλας στη συζήτηση, ότι βάλαμε μυαλό. Γιατί τώρα? Έστω και τώρα να τα κάνουμε αυτά. Να το κάνουμε, γιατί ένας επισκέπτης... Και να γίνει όμως. Ναι, ένας επισκέπτης, γιατί ο κάτοικος γνωρίζει τις εξόδους. Ένας επισκέπτης που θα έρθει εκεί πρέπει να ξέρει πώς θα πάει στην παραλιακή λεωφόρο. Για τους άλλους οικισμούς είναι πολλές οι έξοδοι. Έχει δυνατότητα δηλαδή ανάλογα με τη φορά των ανέμων να φύγει προς την αντίθετη κατεύθυνση, έτσι. Και να λύσει το πρόβλημά του, δηλαδή τη διαφυγή του. Αλλά για το συγκρότημα αυτό του παραλιακού οικισμού, επειδή είναι μονοσήμαντες οι είσοδοι και οι έξοδοι, εμείς πρέπει να λέμε έξοδος προς παραλιακή λεωφόρο. Και θα μπουν σήματα τέτοια σύντομα. Ετοιμάζουμε τώρα, θα γίνει δημοπράτηση το επόμενο διάστημα και πέρα από τις πινακίδες του ΚΟΚ θα μπουν και αυτές οι οριοδεικτικές πινακίδες για την έξοδο από το συγκεκριμένο οικισμό. Πολύ σωστό. Περιμένετε καμία διαταγή, κανένα χαρτί για τις συγκεκριμένες βίλες που μας είπατε? Δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζει η πολιτεία. Υποτίθεται επιλαμβάνονται σε αυτά τα θέματα και η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, η οποία κατά καιρούς και στο παρελθόν και πριν μια δεκαετία είχε ασχοληθεί. Επιλαμβάνεται η υπηρεσία δόμησης που μας εξυπηρετεί, είναι το πολεοδομικό γραφείο αυτό του Μαρκοπούλου, η ΔΟΜ Μαρκοπούλου. Και από εκεί και πέρα η αποκεντρωμένη διοίκηση που ορίζει χρόνους, εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες, έτσι, οι νόμιμες διαδικασίες που απαιτούνται για να φτάσει και να είναι οριστική μια κατεδάφιση μανδρότυχου ή αυθερέτου που είναι σε ρέμα, σε δασική έκταση στον Αιγιαλό. Η δική σας αντίληψη τι λέει? Ότι ένα τέτοιο χαρτί θα φτάσει? Δηλαδή έχετε προχωρήσει εσείς ίσως? Η δική μου αντίληψη είναι... Σκεφτόσαστε να ενημερώσετε? Και αν έχετε και άλλους οικισμούς βέβαια να μου πείτε, αν υπάρχει κάποιοι οι οποίοι έχουν χτίσει. Εκτός από αυτές τις βίλες, βέβαια, αν υπάρχουν και να κάποιοι σας άλλοι. Πω, ναι. Όλα αυτά τα χρόνια και ακόμα και σήμερα, τα τρία τελευταία χρόνια, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, γίνονται αυθαίρετα. Κάποια εποχή υπήρχε η ανάγκη
μετά τους σεισμούς του 81 να μεταφερθεί ο κόσμος σε χαμηλότερα κτίρια γιατί είχε ψυχολογικά προβλήματα με τις πολυκατοικίες. Έφυγε πολλοί κόσμος και ανοίχτηκε να φτιάξει ένα εξοχικό μέχρι ότου ηρεμήσει η κατάσταση τότε από τους σεισμούς. Αυτά τα σπίτια μεγάλωσαν κάποια στιγμή. Ήρθε ο νόμος του Τρίτσι, νομιμοποίησε κάποια. Έγιναν μετά το νόμο του Τρίτσι και άλλα αυθαίρετα τα οποία δεν νομιμοποιήθηκαν παρά μόνο με τις τακτοποιήσεις και τις ρυθμίσεις. Που ζητούσαν φωτογραφίες και να στήσουν. Όχι, αυτά ήταν ηλεκτροδοτήσεις. Αργότερα, ναι. Αυτά ήταν ηλεκτροδοτήσεις. Ζητούσαν όμως και εμβαδόν και αυτά. Είχαν εμπλακεί οικιστές. Ναι. Δεν είναι, οι σύλλογοι. Τότε ηλεκτροδοτήθηκαν. Και η κερατέα κοντά σας είναι. Βεβαίως. Γνωρίζετε. Τότε αυτά τα κτίσματα ηλεκτροδοτήθηκαν. Αλλά δεν τακτοποιήθηκαν ούτε ρυθμίστηκαν όπως ήρθαν τα τελευταία χρόνια αυτοί οι νόμοι. Και να σας πω και κάτι. Πάντα η πολιτεία κάνει βαρύδουπες εξαγγελίες. Και θα δούμε το αποτέλεσμα το επόμενο διάστημα. Πραγματικά αυτά τα οποία δημιουργούν προβλήματα σε κοινόξιους χώρους θα έχει την πολιτική βούληση να τα κατεδαφίσει ή θα σκέφτεται το πολιτικό κόστος. Κοιτάξτε να δείτε, το είπα και πριν, δηλαδή παραπάνω δεν πάει. Δηλαδή, βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα γκρεμιστούν. Γι' αυτό σας κάνω και εγώ την ερώτηση, βασιζόμενο σε αυτό. Εμείς εάν σας έχει έρθει κάποιο χαρτί ή αναμένετε ή σκέπτεστε να κινηθείτε. Θεωρώ ότι το αναμένω. Ή να καταγγείλετε εσείς, όχι, όχι. Δεν ξέρω. Αυτά τα οποία αναφέρονται ότι θα κατεδαφιστούν είναι αυτές οι αποφάσεις κατεδάφισης που υπάρχουν στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Είναι οι τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης. Αυτά περιμένουμε. Για νέες περιπτώσεις υπάρχουν καταγραφές, δεν ξέρω σε ποιο στάδιο βρίσκονται, αλλά και οι προσπελάσεις προς τον Αιγιαλό και την παραλία ότι πρέπει να αποδεσμευτούν, πρέπει να αποδεσμευτούν. Είναι νομίζω ένα λογικό αίτημα και της αυτοδιοίκησης και εγώ θα το καταθέσω. Να έρθει να αξιολογήσει το Υπουργείο αυτά τα οποία λέμε. Ότι πρέπει να υπάρχουν επαρκείς προσβάσεις, διαβάσεις, σαν διαφυγή προς τη θάλασσα. Και οι δρόμοι κανονικά. Κοιτάξτε, εκεί είχαμε πρόβλεψη σχεδιασμού σχεδίου πόλης, αλλά αναστάλθηκε ο σχεδιασμός, ο πολεοδομικός σχεδιασμός, από ένα χαρακτηρισμό σαν απόλυτης προστασίας αρχαιολογικού χώρου, αφαιρέθηκε ένα κομμάτι, στο οποίο όμως υπάρχει πρόσβαση στην παραλία. Το άλλο κομμάτι, λόγω γεωλογικής ακαταλληλότητας, εξαιρέθηκε από τον πολεοδομικό σχεδιασμό και δεν μπορούσε να ενταχθεί σε αυτόν για να φτιαχτούν δρόμοι, κοινόχρηστοι χώροι. Έτσι παρέμεινε ένα μέτωπο ανέπαφο από τον πολεοδομικό σχεδιασμό προς την παραλία. Μάλιστα. Για αυτές τις δύο ιδιαιτερότητες που είχε. Εκεί πέρα εντοπίζουμε το πρόβλημα των προσβάσεων στο θαλάσσιο μέτωπο. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά και σχέδιο έχουμε, αλλά πρέπει να τα έχουμε όλα σε οργάνωση. Απαιτείται όμως προσωπικό που θα ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Απαιτείται από το ξεκίνημα, δηλαδή, να δημοπρατήσεις μία μελέτη, την οποία πρέπει να την κάνει η τεχνική σου υπηρεσία. Γιατί το ηλεκτρικό σου συνέδριο σου λέει, έχεις τεχνική υπηρεσία. Δεν ρωτάει πόσα άτομα έχεις. Υπάρχουν δηλαδή τώρα στην υποστελέχωση. Ακριβώς. Υπάρχει υποστελέχωση. Πολλές φορές μπροστά και παρουσία συναδέλφων στην ΠΕΔΑ έχω ζητήσει από τον κύριο Σκουρλέτη να στελεχώσει το ειδό Μαρκοπούλου. Δεν έχει στελεχωθεί. Καρκινοβατεί με 8 άτομα προσωπικό. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος τοπογραφικό αυτή τη στιγμή για να εξυπηρετήσει τα 70 με 80 άτομα που εξυπηρετούσε συγκεκριμένος υπάλληλος που έχει αναρωτική άδεια. Φτάνουμε στο σημείο δηλαδή και εμείς μέσα στις υπηρεσίες του Δήμου να απορούμε πώς λειτουργεί ο Δήμος με ένα άτομο στις προμήθειες για ολόκληρο Δήμο Κροπίας. Ενώ άλλοι έχουν 5 και τους ζητάνε να πάνε κι άλλοι 5. Και τις μελέτες δεν τις κάνουν οι υπηρεσίες του Γραφείου Προμηθειών, τις κάνουν άλλες υπηρεσίες. Σε εμάς η τεχνική υπηρεσία που κάνει τις μελέτες έχει 3 μηχανικούς και 3 υπομηχανικούς, ενώ άλλοι έχουν 10, 15 ή 20 μηχανικούς που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μελέτες. Θέλουμε να τα αναθέσουμε έξω. Μας λέει το ηλεκτρικό συνέδριο δεν μπορείς να τα αναθέσεις γιατί έχεις προσωπικό.
Με αυτή τη δικαιολογία. Με συγχωρείτε, αλλά εσείς ως καπετάνιος, να το πω έτσι απλά, δεν έχετε πάει ποτέ να δείξετε τη λίστα των εργαζομένων σας, έτσι, να πείτε ότι ενώ οι άλλοι έχουν πέντε, τα εγώ έχω έναν και αυτός είναι σαν αρρωτική και δεν πράγμα. Μπορώ να προχωρήσω. Θα σας πω ένα πράγμα. Μέχρι το 2002 ο Δήμος έπαιρνε συμβασιούχους γύρω στα 160 άτομα σε ετήσια βάση. Από το 2003-2004 και μετά έπεσαν γύρω στους 90 την προηγούμενη δεκαετία. Σε μας οι συμβασιούχοι που εγκρίνονται κάθε χρόνο είναι 20 άτομα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε εμείς αυτή την αύξηση πληθυσμού είτε από παραθεριστές είτε από αυτά τα ακίνητα που μισθώνονται με τους νέους τρόπους και έρχονται δεκάδες τουρίστες σε όλη την παραλιακή ζώνη. Ναι, και θα πρέπει να επαναλάβουμε το Κοροπή είναι και παραλιακό μέρος. Έτσι ακριβώς. Είναι και πέρασμα. Έτσι, όπως σας το περιέγραφα, είναι και μεσογειακός δήμος, αλλά έχει ένα εκτεταμένο μέτωπο στο Σαρονικό, 7,5 χιλιόμετρα. Και έχουμε το λιγότερο προσωπικό κατά αναλογία από όλους τους άλλους δήμους. Δεν μπορεί με 170 άτομα, 180 άτομα να αντιμετωπίσεις 110.000 στρέμματα διοικητικά όρια, τη στιγμή που άλλος δήμος με 50.000 στρέμματα και τον ίδιο πληθυσμό έχει 480. Αυτό πώς έχει δικαιολογηθεί για να καταλάβω. Την προηγούμενη δεκαετία οι προηγούμενες δημοτικές αρχές δεν έπαιρναν μόνιμο προσωπικό, ενώ μπορούσαν κάλλιστα να κάνουν διαγωνισμούς, να στελεχώσουν τις υπηρεσίες και του Δήμου. Τις υπηρεσίες, τεχνική υπηρεσία, οικονομική υπηρεσία, κοινωνική υπηρεσία, αλλά και του περιβάλλοντος που ασχολούνται με την αποκομιδή απορριμμάτων και υποτίθεται την υποστήριξη και συντήρηξη των υποδομών, δεν έκαναν προσλήψεις προσωπικού που έπρεπε να στελεχώσουν τις θέσεις. Και αυτή τη στιγμή βγαίνει ένας διαγωνισμός, το Μάρτιο. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός για μόνιμο προσωπικό, δεν μας ήρθαν από την αρχή τα 50 άτομα που εγκρίθηκαν, ήρθαν μόνο 15. Τώρα με κάποιους που σιγά σιγά έρχονται, έχουμε φτάσει τους 20. Αλλά δεν μας καλύπτουν αυτά τα άτομα που ήρθαν μόνο. Λείπουν τα 30 άτομα που περιμένουν τους οριστικούς πίνακες. Θα έχουν τα δικαιολογητικά. Θα υπάρχει η γνησιότητα των δικαιολογητικών για να γίνουν αποδεκτά και να εργαστούν στο Δήμο. Για να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος, μιλάμε για την αποκομιδή. Έτσι, για την αποκομιδή, ναι, που και για τον ηλεκτροφωτισμό. Λίστε, ναι, έτσι, περιμένετε στις τελικές λίστες. Έτσι ακριβώς. Τους οριστικούς πίνακες των προσληπτέων. Είναι καθαρή πόλη όμως. Με όποιες προσπάθειες, με όποιες υπερορίες, με όποιες βάρδιες, με όσους εργαζόμενους μπορείτε να λειτουργήσετε. Είναι. Έτσι λέμε. Είναι δηλαδή ανθρώπινη πόλη. Μέσα στην να πόλη. Να περάσει ο επισκέπτης να πάει μέχρι την παραλία. Ναι, μέσα στην πόλη μένουν τα 2/3 του πληθυσμού. Μέσα η πόλη είναι πεντακάθαρη. Σε σύγκριση με άλλους δήμους και θα το διαπιστώσουν και άλλοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Στο νότιο τομέα όμως, ιδιαίτερα στην Αγία Μαρίνα, υπάρχει τα τελευταία 2 χρόνια μία έξαρση απόρριψης ογκωδών και κλαδεμάτων. Και αυτή εντοπίζεται γιατί έρχονται επαγγελματίες από τη Γλυφάδα, από τη Βούλα, από τη Βάρη, από άλλες περιοχές του Σαρονικού και επειδή βρίσκουν εύκολο το σημείο αυτό και πιθανά αεροκατοικημένο και να αποθέτουν πάσης φύσεως απορρίμματα που δεν είναι αστικής φύσεως. Ογκώδη αντικείμενα, η αλλοστάσια, κουφώματα παλιά, στρώματα καναπέδες έπιπλα, όλα αυτά βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές, αλλά και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα που έκαναν πάρα πολλοί αποψηλώσεις μέσα στα κινητά τους, έβγαλαν τεράστιο όγκο ογκωδών αντικειμένων και κλαδεμάτων. Αυτό είναι η αλυσίδα μετά το μάτι. Έτσι ακριβώς. Που έχει γίνει σε πάρα πολλούς δήμους. Το μεγαλύτερο ακριβώς. Μάλιστα πρόβλημα. Τους εξώθησε. Το φιλοξενήσαμε και εδώ, από τη Σαλαμίνα. Ναι. Τους εξώθησε αυτό το γεγονός. Ο Δήμος, φανταστείτε, σήμερα καθαρίζει σε 20 σημεία στην Αγία Μαρίνα ειδικά και την άλλη μέρα το πρωί λες ότι ήρθαν τη νύχτα υπτάμενα αυτά, ξαναγεμίζουν και πάλι συνεχώς. Εδώ θέλω να ενημερώσω όλους αυτούς τους δημότες που μας ακούν ότι πρέπει να περιφρουρήσουν τις γειτονιές τους. Δεν μπορεί να έρχονται επαγγελματίες από άλλες περιοχές και να μας φέρουν τα απορρίμματα. Εμείς πληρώνουμε το κόστος της μεταφοράς αυτών των απορριμμάτων των ογκωδών. Επιβαρύνεται ο δημότης και πρέπει να το ξέρουν αυτό. Πρέπει να διασφαλίσουν την περιοχή. Ναι, αλλά και εσείς κατονομάσατε. Αριθμούς, όχι, να παίρνουν αριθμούς κυκλοφορίας και να μας δίνουν. Όχι απλά να μας λένε ότι ήρθε αυτοκίνητο που έγραφε διεύθυνση Γλυφάδα. Ναι, να μας δώσουν τον αριθμό κυκλοφορίας. Αν είναι, ξέρω εγώ, μπορείτε και εσείς να συνεννοηθείτε
με τον δήμαρχο, με τον ομολογό σας, έτσι ώστε να βρεθεί μια άκρη. Ο δήμαρχος της Γλυφάδας, για παράδειγμα, δεν ξέρει ποιος επαγγελματίας έρχεται και τα πετάει. Δεν είπα για ασυνείδητους επαγγελματίες. Απλά ότι, κοίτα να δει, δεν το γνωρίζει. Εμείς πρέπει να αστυνομεύουμε διαμέσου των κατοίκων μας στην περιοχή. Και μια και δεν έχουμε ούτε έναν δημοτικό αστυνόμο, δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία στο Δήμο μας, πρέπει οι κάτοικοι να φυλάξουν και αυτούς που μας μεταφέρουν ογκώδη από άλλες περιοχές, αλλά να φυλάξουν και τις παιδικές χαρές, τις οποίες τις φτιάχνουμε εδώ, και την επόμενη μέρα να αλλάξουμε λιγάκι... μας τις κατεδαφίζουν. Έχετε ξεκινήσει πάντως συντήρηση στις παιδικές χαρές. Έχουμε κάνει τη συντήρηση σε ένα μεγάλο τμήμα παιδικών χαρών. Έρχεται τώρα και ο Φιλόδημος που θα βγάλουμε τις επόμενες παιδικές χαρές. Διαμαρτύρονται κάποιοι για παιδικές χαρές που βρίσκονται σε κάποιες γειτονιές. Θα τους εξηγήσω ένα πράγμα. Ο Δήμος δεν έχει το προσωπικό να φυλά τις παιδικές χαρές. Και επαφίεται στο φιλότιμο του κατοίκου, του γείτονα της παιδικής χαράς, να την προστατεύσει. Να ειδοποιήσει το 100 για τους βανδαλισμούς που γίνονται σε αυτές τις παιδικές χαρές. Είναι κάποιες παιδικές χαρές που πιστοποιήθηκαν και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα βανδαλίστηκαν. Σε αυτές τις περιοχές που δεν έχουν γίνει επισκευές, θα ακολουθήσουν επισκευές το επόμενο χρονικό διάστημα και κατασκευές ίσως κάποιων καινούριων. Αλλά αντιμετωπίζουμε και προβλήματα σε σημεία που ο Δήμος καταπάτησε δημόσια δασική έκταση, στην οποία έχει γίνει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Και το Δασαρχείο δεν μας αφήνει να κάνουμε πολλά πράγματα σε αυτή την παιδική χαρά. Μόνο συντήρηση των υπαρχόντων. Φανταστείτε, καταπατήθηκε πριν 30 χρόνια ένας χώρος, από πλευράς Δήμου καταπατήθηκε, για να γίνει κάτι προς κοινή ωφέλεια. Ένα μικρό γήπεδο μπάσκετ και μία παιδική χαρά. Και οι καταγγελίες από τους ίδιους τους κατοίκους οδήγησαν το Δασαρχείο να κάνει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, με αποτέλεσμα είναι χαρακτηρισμένο κόκκινο στους δασικούς χάρτες, τους προσωρινούς δασικούς χάρτες, και δεν μπορούμε να κάνουμε καμία επέμβαση. Ζητάω από το Δασάρχη να το παραχωρήσει, δεν σας το παραχωρώ, γιατί είναι χαρακτηρισμένο με πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Και ένα τελευταίο σχόλιο, 20 δευτερόλεπτα. Αποχετευτικό 19. Το αποχετευτικό θα λειτουργήσει το 19. Ναι. Εμείς ετοιμάζουμε τώρα, το Σεπτέμβριο θα βγει σε δημοπρασία η εργολαβία των συνδέσεων, η οποία περιμένω να ξεκινήσει αρχές του 19 για να γίνει ταυτόχρονα με τη λειτουργία του έργου. Μάλιστα. Φανταστείτε ότι δεχόμαστε λήματα ήδη στο κεντρικό συλλεκτήριο δίκτυο των οδών από κάποιους ασυνείδητους. Και γι' αυτό δεν τους φτιάξαμε τις συνδέσεις, γιατί φοβόμασταν ότι θα γεμίσει όλο το δίκτυο με λήματα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ και για την παρουσία σας στο Δελτίο. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλή καλά. Δύναμη για τη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Και καλή εβδομάδα να έχετε. Επίσης. Εμείς να πάμε στην Ίδρα και στον κύριο Γιώργο Κουκουδάκη, ο οποίος είναι ο δήμαρχος του νησιού. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Μας ακούει ο δήμαρχος. Σας ακούω. Για πείτε μου την κατάσταση, τελείωσε το ζήτημα. Κοιτάξτε, η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί πλήρως. Σε λίγες ώρες, είναι θέμα λίγων ώρων, να έχουμε και πλήρη αποκατάσταση της υδροδότησης. Το νησί επιστρέφει σταθερά στην ομαλότητα και στην κανονικότητά του. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σε όλους τους επισκέπτες του νησιού και σε όλους όσους έχουν προγραμματίσει να έρθουν στο νησί τις επόμενες μέρες, ότι είναι ευπρόσδεκτοι και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κύριε Κουκουδάκη, θα πρέπει να διορθώσουμε, βέβαια, γιατί ακούστηκε πάρα πολλές φορές και από πολλά μέσα, ότι υπήρξαν κάποια προβλήματα στο λιμάνι με κάποιους τουρίστες κτλ. Κάτι που, από ό,τι γνωρίζω, δεν συνέβη. Ούτε επεισόδια είχαμε, ούτε τίποτα. Πολύ σωστά και σας ευχαριστώ την ερώτηση. Δεν συνέβη ποτέ. Είναι προϊόν παραπληροφόρησης και πραγματικά προκαλεί και θλίψη. Δεν συνέβη ποτέ. Μπορώ να σας το βεβαιώσει και το τοπικό λιμεναρχείο. Πραγματικά λυπάμαι όταν προβλήματα ενός νησιού ή οποιοδήποτε νησιού γίνονται προϊόν πολιτικής εκμετάλλευσης και προσωπικής προβολής. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να φουσκώνουμε πράγματα, ούτε το έχουμε κάνει ποτέ από εδώ. Απλά θέλω να σας ρωτήσω για τους επαγγελματίες πλέον το αύριο. Οι επαγγελματίες έχουν υποστεί ζημιά. Ο Δήμος Ίδρας, μόλις αποκατασταθεί πλήρως η κανονικότητα, θα καταθέσει αγωγή κατά παντός υπευθύνων για να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει να αποδοθούν. Και όλα ξεκίνησαν από ένα καλώδιο, Δήμαρχε. Αυτό φαίνεται, το οποίο χρειάστηκε 28 ώρες να εντοπιστεί το σημείο και ο χώρος του.
Απλώς με όλο το σεβασμό σας ζητώ να με αποδεσμεύσετε, γιατί έχω μια ανηλυμένη υποχρέωση σε τηλεοπτικό σταθμό άλλο. Και βέβαια, Δήμαρχε. Και σας ζητώ και εγώ να σεβαστείτε τον ρόλο των συναδέλφων σας. Ως Θεού, να είστε καλά. Να είστε καλά και. Σας ευχαριστούμε την συμπαράσταση. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά, Δήμαρχε, και μακάρι τέτοια πράγματα να μην συμβαίνουν τώρα. Να φύγουμε από την Ίδρυμα, να πάμε σε ένα άλλο νησί, ξακουστό νησί, την Μύκονο, όπου και εκεί γίνονται έργα πνοής. Και όταν λέμε έργα πνοής σε ένα νησί, γιατί μπορούμε να μιλήσουμε για το λιμάνι, όπου θα φτιαχτούν νέοι προσκρουτήρες. Δηλαδή είναι τα σημεία εκεί που δένουν τα καράβια και ακουμπούν στο λιμάνι. Εκεί λοιπόν θα τοποθετηθούν νέοι, με αποτέλεσμα να υπάρχει και μεγαλύτερη ασφάλεια των σκαφών. Η ολοκληρωμένη μελέτη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για την αναβάθμιση του συστήματος προσκρουστήρων του νέου λιμένα Μυκόνου ύψους 3.500.000 ευρώ προκρίθηκε μεταξύ άλλων προτάσεων και εντάχθηκε πανηγυρικά στο ΕΣΠΑ 2014-2020, εξασφαλίζοντας έτσι την αντίστοιχη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Από την αρχή της θητείας μας, τόσο η Ένωση Κρουαζιεροπλοίων όσο και γενικά η Ένωση Λιμένων Ελλάδος μας είχαν επισημάνει το γεγονός ότι το λιμάνι της Μυκόνου, το νέο λιμάνι, δεδομένης της εντυπωσιακής αύξησης των πλοίων που προσεγγίζουν πλέον, έχει ανάγκη από αναβάθμιση του συστήματος των προσκρουστήρων. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο, όλο αυτό τον καιρό τρέξαμε μελέτες, πήραμε τις απαραίτητες εγκρίσεις και πλέον καταφέραμε και εντάξαμε στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ που χρειάζονται για την αναβάθμιση του συστήματος προσκρουστήρων στο νέο λιμένα της Μυκόνου. Mm-hmm. Τόσο το τμήμα εκείνο που περιλαμβάνει τον τερματικό σταθμό κουραζιέρας, όσο και ο επιβατικός λιμένας, είχαν ανάγκη από αυτή την αναβάθμιση, δεδομένου ότι οι υφιστάμενοι προσκρουστήρες έχουν υποστεί καταστροφές mm-hmm. από την περιμνοδέτηση και γενικά χρήζουν αντικατάστασης. Είναι μια διαδικασία που την τρέξαμε μαζί με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Δώσαμε προτεραιότητα, το λιμάνι είναι η βασική πύλη εισόδου του νησιού μας και αυτή τη στιγμή πετύχαμε τη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους. Συνεχίζουμε, προκυρήσουμε άμεσα τον διεθνή διαγωνισμό προκειμένου να τους εφοδιαστούμε το συντομότερο και το λιμάνι μας να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου ο νούμερο ένα προορισμός της χώρας να μην υπολείπεται σε σχέση με αυτά που πρέπει να έχει. Στο τμήμα του νέου λιμένα που περιλαμβάνει τον τερματικό σταθμό κρουαζιέρας, το υπάρχον σύστημα προσκρουστήρων κρίνεται ανεπαρκές και πρέπει να αντικατασταθεί λόγω της σημαντικής αύξησης του μεγέθους των τουριστικών σκαφών την τελευταία δεκαετία και κυρίως λόγω της μεγάλης αύξησης των κρουαζιερόπλοιων που καταφθάνουν στο αγαπημένο νησί. Πέτυχε το 2017, να, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σε αφίξεις κρουαζιέρας να είναι δεύτερος λιμένας μετά τον Πειραιά. Πάντοτε η Μύκονος πρωταγωνιστούσε στις πρώτες θέσεις των αφίξεων στα κουραζιερόπλια. 700.000 άτομα πέρυσι ήρθαν στο νησί μας με την κουραζιέρα. Η μορφή αυτή του τουρισμού βοηθάει και συμπληρώνει το τουριστικό μας προϊόν, ενισχύοντας ιδίως τον παραδοσιακό οικισμό. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να έχουμε τον πρωταγωνιστικό και ηγετικό ρόλο στην κρουαζιέρα στην Ελλάδα και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου αυτό να διασφαλιστεί. Στα πλαίσια της αναβάθμισης, η ολοκληρωμένη μελέτη στοχεύει να διασφαλίσει ομαλή εξυπηρέτηση και των επιβατικών πλοίων και κατά την περίοδο των έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς ο λιμένας είναι εκτεθειμένος σε ισχυρούς ανέμους. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα δελτίο, βέβαια, που μπορείτε να το βλέπετε και μέσω του webtv, attikatv.gr και από όλους εμάς, από σκηνοθέτη, τεχνικούς και δημοσιογράφους, να είστε όλοι καλά και να έχετε μια καλή εβδομάδα.